Στα Λαγκαδίκια, ένα ήσυχο χωριό στη σκιά της Θεσσαλονίκης, η δημιουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων το 2016 ανησύχησε πολλούς κατοίκους. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, κάτι σημαντικό συνέβαινε στο χωριό. Ήταν μια ευκαιρία για όσους το επέλεγαν να δείξουν έμπρακτα τα πιστεύω τους, βοηθώντας αυτούς που είχαν ανάγκη. Ανάμεσα στην UNESCO, στην DRC και σε διάφορες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που πρόσφεραν τη βοήθειά τους στο Κέντρο Φιλοξενίας, μια σχετικά νέα οργάνωση εθελοντών ήρθε μέσα στο χωριό, καλύπτοντας όλες τις υπόλοιπες ανάγκες που υπήρχαν, η IHA. Αυτό που είδα εγώ ως κάτοικος του χωριού είναι το μέλλον. Είδα τους εθελοντές να έρχονται, να συνεισφέρουν με την προσωπική τους εργασία και να φεύγουν, μεταφέροντας την πάλια και αυτονόητη πρακτική εθελοντική συνεισφοράς από τις χώρες καταγωγής τους. Με τέτοιο πνεύμα εθελοντισμού μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η IHA δημιούργησε ένα community center, ένα στεγασμένο χώρο μέσα στο χωριό, όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες βοήθειας προς τους ανθρώπους που μένουν στο κέντρο φιλοξενίας, όπως η διανομή ρούχων, αλλά και δραστηριότητες που είναι ανοιχτές για όλους, ντόπιους ή πρόσφυγες, όπως η δωρεάν χρήση του τραπεζιού πινκ-πονκ και άλλα πολλά. Έχουν γίνει πολλά που ίσως δεν είναι γνωστά, όπως η δωρεά κουρτινών για όλες τις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου, η δωρεάν παροχή μαθημάτων αγγλικών εισαγωγικού επίπεδου, το βάψιμο των κρασπέδων στον κεντρικό δρόμο του χωριού, η διοργάνωση πεζοπορικής διαδρομής στους γύρω λόφους, η διοργάνωση διαφόρων ανοιχτών εκδηλώσεων και πραγματικά πάρα πολλά ακόμα. Ένα είναι σίγουρο, η IHA έχει αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη στην τοπική κοινωνία. Είναι φίλοι μας.